ο πονηρών εν θύμημα, πόθεν εν εκυλίσθης καλύψε την ξηράν ενδολιότητη. Δηλαδή, ο σκέψεις πονηρά, από πού βγήκες για να καλύψεις τη γη με την απατηλή φιλία? Διότι είδαμε ότι υπάρχει και η φιλία η ψεύτικη. Σας είχα πει μάλιστα ότι ζει χύτρα, ζει φίλος. Δηλαδή η φιλία των συμφερόντων. Όσο υπάρχει το τσουκάλι στημένο και έχει φαΐ και βράζει, βεβαίως τότε υπάρχει φίλος. Αλλά όταν δεν υπάρχει η χύτρα, τότε τι γίνεται? Έτσι η φιλία δεν είναι πάντοτε δυστυχώς αληθινή, αλλά είναι, υπάρχει και ψεύτικη φιλία. Έτσι, γι' αυτό το λόγο έρχεται τώρα να μας πει εδώ ότι πού θα ξετρύπωσες, ο πονηρό ενθύμημα, πονηρό αίσθημα, πονηρή σκέψη, και έφτασες να καλύψεις, να καλύψεις με δολιότητα όλη τη γη. Ως σκέψη λοιπόν πονηρά, να ξαναδιαβάσω την απόδοση, από πού βγήκες για να καλύψεις τη γη με την απατηλή φιλία, είναι έκφραση του λυπηρού αισθήματος στο γιατί να υπάρχουν προδοσίες εις την φιλία και γενικά εις τις σχέσεις των ανθρώπων. Ένας έντιμος άνθρωπος σέβεται όχι μόνο το φίλο του, αλλά και έναν άγνωστον άνθρωπο για μια στιγμή. Πραγματικά τον σέβεται, τον εκτιμά, δεν θέλει να του κάνει κάτι κακό, πολύ παραπάνω σε έναν φίλο. Υπάρχει κατά πρώτον λόγον, να εξηγήσουμε το γιατί, η πεσμένη φύση του ανθρώπου, που μετακινούνται δυστυχώς τα αισθήματά του. Τα αισθήματα των ανθρώπων, όλων των ανθρώπων, είναι κυλιόμενα, όπως ακριβώς είναι οι κυλιόμενες σκάλες. Έρχονται και πανέρχονται, αλλάζουν και μεταβάλλονται. Και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό, που δίνει βολές, προσβολές εις την φιλία. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι υπάρχει αυτός ούτως ο κόσμος, σαν σύνολο, σαν ηθική έννοια ο κόσμος, ο οποίος δεν συντελεί λίγο στο να μην υπάρχει η γνησιότητα της φιλίας. Και αν το θέλατε, υπάρχει και ένας τρίτος λόγος, και αυτός ο λόγος είναι ο διάβολος, που εισέρχεται ο άνθρωπος από τις χαραμάδες της ψυχής του. Χαραμάδες ονοματίζονται τα πάθη του ανθρώπου. Εγωισμοί, περηφάνειες, φιλοδοξίες, συμφέροντα, ποικίλα και ποικίλα. Από εκεί μπαίνει ο διάβολος, και όταν σε δει να έχεις κάνει μια ωραία φιλία, πάει να σου την καταστρέψει. Αυτά τα τρία είναι εκείνα τα οποία κάνουν τον ιερό συγγραφέα να λέγει «Ο πονηρών ενθύμημα». Πού θα ξετρύπωσες, πού θα βγήκες και απλώθηκες, και μάλιστα λέγει «Καλύψε την ξηράν», ξηρά εννοεί τη γη, ενδολιότητη, που σημαίνει πόσο διαδεδομένη είναι η ψεύτικη δυστυχώς φιλία. Γράφει μάλιστα στο τελευταίο που σας είπα για τον Σατανά, ο οποίος είναι μισόκαλος, δεν θέλει, μισό το καλό δηλαδή, μισό το ωραίο, δεν θέλει να δει κάτι στον άνθρωπο να προκόβει. Και συναντάμε στον Λουκάν το εξής χωρίον: άλλος ευαγγελιστής έχει κάτι πληρέστερο. Ωστόσο, εισήλθε δε ο Σατανάς εις Ιούδαν και απελθόν συνελάλησε τις αρχιερεύσει το πως αυτόν παραδώ αυτή. Πήγε και έκλεισε συμφωνία ο Ιούδας, και μάλιστα είπε «Τι θα μου δώσετε?» «Πω πω φρίκι, τι θα μου δώσετε για να σας παραδώσω τον Ιησούν?» Θα μου πείτε, δεν τον βλέπανε κάθε μέρα? Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι το βάρος του όλου θέματος που χρησιμοποίησαν τον Ιούδα ως προδότη, που ήταν,
ήθελαν να συλλάβουν τον Ιησού, δεν ήξερα το βράδυ που, δεν ήξεραν το βράδυ που πήγαινε, γιατί άλλαζε τόπο. Άτερ όχλου, δηλαδή να τον συλλάβουν τον Ιησού χωρίς όχλον, διότι εφοβούντο τον όχλον εκείνοι οι οποίοι ήθελαν να τον συλλάβουν, οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς κτλ, κτλ, εφοβούντο φοβερά, εφοβούντο τον όχλον, διότι ο όχλος θα τους λιθοβολούσε. Ποιος λοιπόν θα πήγαινε να τους πει ότι αυτήν την ώρα είναι εκεί? Και πράγματι δεν ήταν σε σπίτι ο Κύριος όταν ήρθαν οι συλλαμβάνοντες, ήταν στον κήπο της Γεθσημανή. Και εκεί τους οδήγησε ο Ιούδας, ο οποίος ήξερε που θα πήγαινε ο Κύριος, επειδή λίγο πριν ήταν μαζί του κατά των μυστικών δείπνων, σε εκείνο το υπερόν που ήταν διόροφο, δηλαδή οίκημα με μεγάλη αίθουσα, και είχε λάβει χώρα ο μυστικός δείπνος. Έφυγε από εκεί ακριβώς για την προδοσία, και ο Χριστός του είπε: αχ, αυτή η ωραία υπενιγμή, αλλά πού να πάρει ο άνθρωπος είδηση? Ό,τι έχεις να το κάνεις, κάν το γρήγορα, για να τον αγγίξεις την συνείδηση. Ποια συνείδηση? Οι μαθητές δεν νόμιζαν ότι θα πήγαινε εκείνη την ώρα να ψωνίσουν, να ψωνίσει ο Ιούδας, για να δώσουν ελεημοσύνη στους φτωχούς, και εκείνος πήγαινε να προδώσει. Ποιος τον έβαλε? Μας λέει ο Ιωάννης ότι εισήλθε, λέγει, το λέει και εδώ ο Λουκάς, εισήλθε ο Σατανάς, αλλά μας το λέει αυτό ο Ιωάννης λεπτομερέστερα. Από τη στιγμή που πήρε, λέει, το ψωμί βουτυγμένο στη σάλτσα του πιάτου, τότε, λέει, εισήλθε ο Σατανάς. Μέχρι εκείνη την ώρα ο διάβολος, προσέξτε, περιπολούσε την καρδία του Ιούδα, αλλά όταν πήρε το ψωμί, φαίνεται δεν έμεναν άλλα περιθώρια, επέτρεψε ο Θεός και μπήκε ο διάβολος εις τον Ιούδα, και η συνέχεια να προδώσει τον Χριστό. Έτσι βλέπουμε ότι από αυτά τα τρία, είπαμε, ο πεσμένος εαυτός μου, ο διαφθαρμένος εαυτός μου, ακόμα η νοοτροπία του κόσμου, και από πάνω ο διάβολος, δημιουργούν αυτήν την κακοήθεια εις την φιλία, και η ωραία φιλία ξετρυπώνει. Και μάλιστα σας είπα, καλύψε την ξηραν, που σημαίνει ότι είναι τόσο διαδεδομένη. Και προχωρούμε εις τον επόμενο στίχο, τον τέταρτο στίχο, πάντα του 37ου κεφαλαίου. Ετέρος φίλου εν εφροσύνη είδεται, και εν καιρό θλίψεως έστε απέναντι. Να σας το αποδώσω. Ψεύτικος φίλος συμμετέχει και απολαμβάνει τη χαρά και τα αγαθά του φίλου του. Σε καιρό όμως θλίψεως στέκεται από μακριά. Δεν πλησιάζει. Θα το πω άλλη μια φορά. Τι είπαμε? Ζει χύτρα, ζει φίλος. Υπάρχει στημένη κατσαρόλα, υπάρχει φιλία. Δηλαδή μετοχή στα αγαθά, στα αγαθά σου, ο φίλος. Όταν δεν υπάρχει αυτό, τότε όλα τα πράγματα είναι άσχημα. Και τότε ας θυμηθούμε δε και την ιστορία του ασώτου Ιού στην παραβολή. Όσο είχε χρήματα, διότι πήρε το επιβάλλον μέρος της ουσίας, ουσία θα πει περιουσία, το πήρε από τον πατέρα του, του το έδωσε, δεν του είπε μα θα το φας από εδώ και από εκεί, όχι παιδί μου, το ζήτησες, πάρ' το. Και ξέρετε ποια είναι αυτή η περιουσία? Είναι το κατοικώνα που ο άνθρωπος το κατασπαταλά εις την ασωτεία. Το κατοικώνα, τα αισθήματά του, τις σκέψεις του. Και ύστερα από μια τέτοια κατασπατάληση, πως βγαίνει από εκεί μέσα? Αχρίος. Κυριολεκτικά αχρίος. Έτσι λοιπόν, όσο είχε χρήματα, κατά την παραβολή, την περιγραφή της παραβολής, όλοι οι φίλοι μαζί,
Και αυτός μαζί με αυτούς ζών ασώτος. Όταν όμως τα χρήματα τελείωσαν, όταν φαγώθηκε η περιουσία, τότε όλοι στάθηκαν απέναντί του από μακριά. Ποιος τον πλησίασε πλέον? Δεν είχε τίποτα πλέον. Και αναγκάστηκε αυτός να ζήσει τούτη την πραγματικότητα, να πάει να βόσκει χείρους. Χείρους, κατά την παραβολή πάντα, σημαίνει πάω να γίνομαι πορνοβοσκός, αν το θέλετε. Πάω να βοσκίζω τα πάθη μου. Τα πάθη μου, ναι. Ωστόσο, αυτή είναι και η σημερινή, αλλά και σε κάθε εποχή, πραγματικότητα. Πρέπει να είμαι τόσο μη στον επόμενο στίχο, τον πέμπτον. Εταίρος φίλο, συμπονή χάριν γαστρός. Έναντι πολέμου λείψεται ασπίδα. Άλλος φίλος, άλλη τώρα κατηγορία. Γιατί έχει μια κατηγορία φιλίας ο ιερός συγγραφεύς. Άλλος φίλος συμπάσχει με το φίλο του όταν υπάρχουν κοινά συμφέροντα. Σε περίπτωση πολέμου, δηλαδή σε περίπτωση που βάλεσαι από τους εχθρούς σου, τότε αυτός ο φίλος παίρνει την ασπίδα του για να προστατεύσει μόνο τον εαυτό του. Εσένα σε εγκατέλειψε, εσένα σε άφησε. Πόσες φορές γίνεται αυτό? Για να μην κινδυνεύσει ο φίλος μου, δεν με πλησιάσει πλέον, γιατί θέλει αυτός να προστατευθεί. Μοιράζονται μεν τα κοινά συμφέροντα, όχι όμως και τους κοινούς κινδύνους. Τι κρίμα. Όταν ο ένας κινδυνεύει, ο άλλος προσποιείται ότι καν δεν το γνωρίζει. Που σε ξέρω. Θυμηθείτε έναν Απόστολο Πέτρο. Ναι, έναν Απόστολο Πέτρο. Τι παθαίνει ο άνθρωπος όταν καταληφθεί από έναν φόβο, από μίαν επιθυμία να προστατεύσει τον εαυτό του. Όταν πήγε εκείνη η πειρέτρια, τρεις επισκέπτες πήγαινε στον Απόστολο Πέτρο και στην αυλή του Καϊάφα. Λέγει, α, και εσύ ήσουν μαζί του. Εγώ δεν σε είδα, λέει, εκεί στον κήπο της Γεθσημανή, λέει κάποιος. Και τι έλεγε ο Απόστολος Πέτρος? Με θόρκου, με πολλών όρκων, όρκους πολλούς, ουκίδα τον άνθρωπο. Δεν τον ξέρω. Για σκεφτείτε. Απόστολο Πέτρε. Βέβαια βγήκε έξω ο Απόστολος Πέτρος και έκλαψε. Έκλαψε μάλιστα πικρός. Αλλά πώς λέγεις ουκίδα τον άνθρωπο? Έτσι το διδάσκαλον. Λίγες ώρες πιο μπροστά δεν έλεγες, εκεί στο μυστικό δείπνο, λίγες ώρες πιο μπροστά ήταν, δεν έλεγες ότι κι αν οι άλλοι σε αφήσουν, εγώ δεν θα σε αφήσω ποτέ? Και όταν λέγει ουκίδα τον άνθρωπο, δηλαδή δεν έχω καμία σχέση μαζί του. Και να το λέει σε μια υπηρέτρια, σε μια δούλη. Και τότε κάθε ευεργεσία και φιλία, πραγματικά όταν έτσι υπάρχει το πράγμα, ξεπλουγέται. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Μη πείτε το έκανε ο Απόστολος Πέτρος και θα το κάνω εγώ. Μη το πείτε αυτό. Δεν θα το κάνετε εσείς. Τέτοιες είναι οι κατηγορίες της φιλίας των ανθρώπων. Και πηγαίνουμε στο έκτον χωρίον. Μη επιλάθη φίλου εν τη ψυχή σου και μη αμνημονήσεις αυτού εν της χρήμασή σου. Δηλαδή, μη βγάζεις από την καρδιά σου τον φίλο σου και μη τον λησμονήσεις όταν αποκτήσει χρήματα. Συγγνώμη, όταν αποκτήσεις χρήματα. Είναι το συμπέρασμα αυτής της μικράς ενότητας που είπαμε από την περασμένη φορά και τώρα περί φιλίας. Είναι θαυμάσιο το συμπέρασμα, αλλά και ένα μάθημα για το μεγάλο θέμα της φιλίας. Να δυσκολευόμεθα να διαλέξουμε το φίλο μας, αλλά αν τον διαλέξουμε δεν πρέπει να τον αφήσουμε, αφού βεβαίως κατανοήσαμε
ότι αξίζει ο φίλος αυτός. Θα επαναλάβουμε ότι είχαμε πει και την περασμένη φορά ότι η φιλία είναι ένα δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Τα ακούσατε? Δώρο του Θεού. Όταν βέβαια τα κριτήρια της βρίσκονται εις την ευσέβεια. Αυτή τη φιλία πρέπει να την διατηρήσουμε είτε έπεσαν πολλά χρήματα στα χέρια μας και γινήκαμε εμείς πλούσιοι, είτε έχουμε φτωχή. Όπως και να έχει το πράγμα, θα πρέπει να κρατήσουμε αυτήν την φιλία, αυτό το δώρο του Θεού πραγματικά. Ποτέ δεν πρέπει να είναι τα κριτήρια της φιλίας τα χρήματα, τα συμφέροντα ή οτιδήποτε άλλο, εκτός από την ευσέβεια και την αγαθή προαίρεση. Μη λησμονούμε των λόγων του Κυρίου που είπε εις τους μαθητάς του, αλλά και το λέει σε όλους τους πιστούς όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Είναι γραμμένο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο: «Ημείς φίλοι μου εστέ, σεις είσαστε φίλοι μου». Εάν λοιπόν, αγαπητοί, ο Κύριος μας καθιστά εμάς φίλους του, πόσο περισσότερο πρέπει να αποδεχθούμε μια ειλικρινή γνησία φιλία με τους άλλους ανθρώπους.